Πάμε για κίνηση πέμπτης πόρμης. Έχει δοθεί κίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Έχει καλή κίνηση ο Ζουμπάς, που θέλει να πάει αμέσως στην πρωτοπορία. Καλή κίνηση και ο Σταμέλος, που θέλει να τον ακολουθήσει. Ντιλάιλα εξωτερικά και ο Μίμνενος ακόμη πιο έξω, 4 πρώτα φαβόρη. Με τον Παγκράτιο να ακολουθεί εσωτερικά και ο πίσω θέλει να βελτιώσει θέση Σαβάν Μύρια με τη Miss Fortune, τον Φουέρτε και μακράν τελευταίο ο Εβελουδάκη. Με τον Ζουμπά πάντα σε πρωτοπορία. Ένα μήκος από το Σταμέλο, εξωτερικά η Ντιλάιλα, ακόμη πιο έξω ο Μίμνερμος, με τον Παγκράτιο εσωτερικά, την Σαβάν Μύρια, Miss Fortune, Φουέρτε, πολύ πίσω ο Βελουδάκης. Ζουμπάς έχοντας σταθερά στο μισό μήκος στο Σταμέλο, ένα μήκος εξωτερικά είναι η Ντιλάιλα σε καλή θέση, όπως και ο Μίμνερμος, ακόμη πιο σε πολύ πάλι. Ο 800 πυκνώνει ο όμιλος, καθώς κάνουν επίθεση νωρίς τον Ζουμπά και ο Σταμέλος και η Ντιλάιλα και ο Μίμνερμος δείχνουν όλοι πιο εύκολοι, τουλάχιστον σημείο αυτό από το φαβορίτο Ζουμπά, που πιέζει για να κρατήσει την θέση του. Απ' έξω ο Μίμνερμος δείχνει τώρα ότι έχει φαίνεται τις περισσότερες δυνάμεις, ακολουθεί αυτό το ρυθμό που εξακολουθεί και δίνει ο Ζουμπάς. Η Ντιλάιλα έμεινε λίγο πιο πίσω στο σημείο αυτό, 400 θέλει να επιστρέψει ο Ζουμπά στην εξωτερική, πάντα όμως με τον Μίμνερμο να έχει το πλεονέκτημα τώρα με την είσοδο διάλογο στην ευθεία. Πιο πίσω η Ντιλάιλα προσπαθεί να παραμείνει στην τρίτη θέση. Ο Μίμνερμος κάνει επίθεση και θέλει να περάσει τώρα καθαρά στην πρωτοπορία από τον Ζουμπά και θα περάσει. Στα 2-3 μήκη από τον Ζουμπά. Πιο πίσω είναι η Ντιλάιλα, κάνει φίνιση και η Σαβάν Μύρια εξωτερικά. Ο Μίμνερμος έχει ξεκαθάρισει στην πρωτοπορία. 3 μήκη θα κερδίσει πολύ εύκολα στο τέλος τον Ζουμπά. Πιο πίσω είναι η Miss Fortune στην τρίτη θέση και η Σαβάν Μύρια στην τέταρτη.